Καλησπέρα σας από το κλειστό του Ρέντι. Εδώ Σάββατο 13 Οκτωβρίου θα παρακολουθήσουμε 14 το συγγνώμη τον αγώνα μεταξύ των Mets και των Μπρούκλιδων. Με νέες εμφανίσεις μάλιστα οι ομάδες. Για να δούμε. Τσακίρι στο πρώτο σου του αγώνα θα στοχίσει. Ο Πανής στο rebound. Θα χάσει όμως την μπάλα. Χαριτόπουλος. Χαριτόπουλος. Τζούρτος. Σουτάρει με ταβλό και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Κλέψε ο Χαριτόπουλος. Μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ από τον Κουκούλη. Και θα πάει στη γραμμή των βολών. Να πούμε λίγο τα δεδομένα του σημερινού αγώνα. Φυσικά βρισκόμαστε ακόμα στην προκριματική μας φάση. Τη φάση δηλαδή που θα χωρίσει τις ομάδες μετά στις λίγκες με βάση τη δυναμικότητα. Ο αγώνας αυτός αφορά τον όμιλο PA1, πράγμα που σημαίνει ότι από τον όμιλο αυτό οι δύο πρώτες ομάδες θα πάνε στην Elite, η τρίτη και η τέταρτη θα πάνε στη League 1. Εκτός από τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα, ενώ ο Πανής πετυχαίνει ένα τρίποντο, εκτός λοιπόν από τους Μπρούκλιδες και τους Mets, στον PA1 συμμετέχουν ακόμα ο Σφίκα και η Πυράνχας. Βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική του ομίλου. Οι Mets και οι Μπρούκλιδες δεν έχουν νίκη ακόμα, έχουν ιτηθεί στις δύο πρώτες αγωνιστικές από τις δύο ομάδες της Elite που μόλις αναφέραμε. Οπότε σήμερα και οι δύο ψάχνουν την πρώτη τους νίκη για να περάσει αντίστοιχα η νικήτρια ομάδα στην τρίτη θέση. Εννοείται ότι οι δύο πρωτοπόρες ομάδες σε αυτή την αγωνιστική θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Ο Σφίκα δηλαδή θα αντιμετωπίσει τους Πυράνχας, ομάδες που βρίσκονται και οι δύο στο 2-0, ενώ ο Κωνσταντινίδης πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. Χαριτόπουλος, πολύ ωραία πάσα στον Μπακάρι, θα ευστοχίσει. Ωραία δημιουργία από τον Δημήτρη Χαριτόπουλο. Χαριτόπουλος ο οποίος κάνει την πρώτη του συμμετοχή στην προκριματική φάση. Δεν αγωνίστηκε στους δύο πρώτους αγώνες, πράγμα που στήχησε πολύ στην ομάδα του. Αγωνίστηκε όμως στον αγώνα του κυπέλου, όπου ενώ ο Κωνσταντινίδης με ένα ακόμα σκουπίδι σκοράρει, ο Χαριτόπουλος λοιπόν αγωνίστηκε στον αγώνα του κυπέλου, όπου οι Μπρούκλιδες απέκλεισαν τους Πασόκ. Με νέες εμφανίσεις όπως βλέπετε οι Μπρούκλιδες, οι οποίοι πέσει αγωνίστηκαν ως Ρούκουνες. Νέα αρχή λοιπόν για την ομάδα τους. Για να δούμε. Κωνσταντινίδης. Μέχρι μέσα και άλλο καλάθι, φτάνει τους 6. Γρήγορα ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει δείξει καλά δείγματα ήδη από τους δύο πρώτους αγώνες. Οι Mets επίσης, παρά τις δύο τους ήττες στην προκριματική φάση, επικράτησαν στην ενδιάμεση εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, των Backstreet Boys στον πρώτο γύρο του κυπέλου, οπότε και οι δύο ομάδες έχουν κάνει από μία νίκη στο κύπελο και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στον όμιλο που μόλις αναφέραμε, τον PA1. Αυτά λοιπόν συνθέτουν το puzzle των δύο ομάδων πριν από το σημερινό αγώνα, ο οποίος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Χαριτόπουλος από φάουλ που κέρδισε σε τρίποντο έχει εκτελέσει ήδη τις δύο βολές, φτάνει συνολικά τις 4-4 μαζί με ένα ζευγάρι που εκτέλεσε και πριν και είναι έτοιμος για άλλη μία.
είναι άχαστος, 5 στις 5 από το Χαριτόπουλο. Ξαναλέμε, είναι ο ηγέτης της ομάδας και αυτός που έχει πάνω του το επιθετικό φορτίο. Τσακίρης στο χ για 3, του Τούνη στο rebound, του Κούλης, Κωνσταντινίδης, πάλι Τσακίρης. Μέχρι μέσα, πολύ ωραία προσπάθεια, θα ξεχθεί στο layup, χτυπάει εκεί τον αναγνώστου στην άμυνα. Να δούμε λοιπόν πως έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες. Αναγνώστου, Κάκος και Χαριτόπουλος στην περιφέρεια. Εδώ ωραίο transition από τους Mets. Δεν θα βγει τελικά η φάση. Τσακίρης για 3 αστοχή. Rebound από τον Μπακάρι. Ο Χαριτόπουλος λοιπόν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα υπομειστεί και το βάρος δημιουργίας, μαζί με τον αναγνώστου και τον Κάκο στην περιφέρεια. Στο 4 όπως πάντα ο Τζούρτος και στο 5 του Μπακάρι. Σε αυτό το δίδυμο ψηλών δεν αλλάζει για την ομάδα των Μπρούκλιδων. Χαριτόπουλος στο αγαπημένο του σουτ, αστοχή. Η Μέτς από την άλλη, ομάδα με σταθερές, Μέτς με σταθερό κορμό, σε μια γνώριμη πεντάδα με τον Τσακίρη στο 1, τον Κουκούλη στο 2, τον Πανή στο 3, τον Γιτούνη στο 4 και τον Κωνσταντινίδη στο 5. Στην επίθεση βέβαια ο Τουτούνης αγωνίζεται περισσότερο σαν περιφερειακός, καθότι είναι ένας από τους βασικούς δημιουργούς της ομάδας. Ο Κωνσταντινίδης πέρασε στον πάγκο. Όχι, δεν πέρασε στον πάγκο ο Κωνσταντινίδης. Ο Κούλης πέρασε, ψηλώνει το σχήμα και ο Νίνης στο παρκέ. Χαριτόπουλος. Ο Βάτσος, και αυτό είναι νέο πρόσωπο, ευστοχή. Παναγιώτης Κοβάτσος. Χάσει την μπάλα, Κοβάτσος. Χαριτόπουλο, αριστερό layup, λάθη. 11-11 πλέον, γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει. Οι άμυνες δεν είναι πολύ σφιχτές ακόμα. Νίνης, Τούνης εκεί στην κορυφή πάντα που ψάχνει να οργανώσει. Τσακίρης. Κύρις το γενική. Θα πάρει το φάουλ και μετράει και το καλάθι. Μετράει και το καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον Τσακίρη. 13-11. Καλό ξεκίνημα για τους Μέτς. Ευστοχή ο Τσακίρη στη βολή. Κοβάτσος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Ένα forward με καλές δημιουργικές δυνατότητες. Χαριτόπουλος που σκέφτεται αλλά πασάρει στον Μπακάρι. Στοχή αυτός. Μακρινό rebound από τον Κάκο. Χαριτόπουλος. Ο Κάκος εκεί. Πάλι για τον Δημήτρη Χαριτόπουλο που θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Πατούσε. Έχουμε time out όμως, με το σκορ να είναι στο 14-13. Δίποντο χρεώθηκε τελικά το σουτ του Χαριτόπουλου. 3,5 λεπτά ακόμα. 14-13 προηγούνται οι γηπεδούχοι Μέτς. Κακαντούσης είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα τους. Και οι Mets με καινούργιες εμφανίσεις, χωρίς πάντως να αλλάξουν τη λογική των χρωμάτων της ομάδας τους, ενώ οι Μπρούκλιδες έχουν πάει σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που φορούσαν πέρσι, όπου βέβαια αγωνίστηκαν ως ρούκουνες. Νέο πρόσωπο, ο Γαλάνης στο παρκέ. Χαριτόπουλος
θέλει να δώσει το πόστο του Μπακάρι. Θα ξαναπάρει την μπαλά. Ο Μπακάρι πάει μόνο του. Ωραία προσπάθεια. Στο τι όμω. Την μπάλα από το Γαλάνι. Πάλι στον Μπακάρι. Καριτόπουλο. Σπάει μπάλα στο Τζούρτο που είναι καλό σουτέρ. Εδώ όμω θα το χάσει. Πανή. Για τρει. Όχι. Ο Βάτσο. Δεν υπάρχει στο Γαλάνι. Όμω αυτό θα κάνει το λάθο. Τσακίρης. Νίνης και πάλι Τσακίρης. Το έχει το σουτ αυτό. Δεν θα το βάλει. Νίνης το. Όχι, Κοβάτσος θα καθαρίσει το rebound. Πολύ κακή εδώ συμπεριφορά στο αμυντικό transition. Ο Χαριτόπουλος που άλλη μία πάσα θα πετύχει άλλο ένα layup μπροστά. Οι Μπρούκλιδες με 15-14. Με αυτή την άσπρη μαύρη εμφάνιση πλέον. Με την τριπλή ρίγα όμως στο πλάι, πολύχρωμη. Εγκρίνουμε για την εμφάνιση των παιδιών. Χαριτόπουλος που έχει πάντα πάνω τον Τζαγκίρη, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή. Ο Βάτσος θα σουτάρει ο Δημήτρης Χαριτόπουλος, θα στοχίσει. Οι Μέτς ψάχνουν και πάλι το transition. Μέσα, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Τσακίρη που το πανηγυρίζει και αυτή τη φορά time out για τους Μπρούκλιδες. Το σκορ να είναι 16-15. Πολύ ωραίο μας παρακολουθούμε σε αυτή την πρώτη περίοδο. Πολύ ανταγωνιστικό. Γαλάνης. Κάρης. Σουτ μέσα απόστασης και μπάου από τον Κωνσταντινίδη. Κακαντούσης στο post στον Κωνσταντινίδη. Γυρνάει εκεί ο αριστερόχειρας, αλλάζει χέρι, πανέμορφο καλάθι. Ο Κωνσταντινίδης ο οποίος έχει ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα, με ωραίες κινήσεις φτάνει τους 8 πόντους και αποτελεί για την ώρα το αντίπαλο δέος στο Χαριτόπουλο. Αναγνώστου και κάκος στο παρκέ. Ξεκουραστεί για λίγο ο Χαριτόπουλος. Ο αναγνώστου τώρα θα αναλάβει την οργάνωση. Κάκος, ωραία προσπάθεια, θα στοχίσει όμως. Τσακίρης, λάθος, δεν ήταν καλή πάσα του συμπαίκτη του. Ομάδες οι οποίες σε γενικές γραμμές μοιάζουν, θα λέγαμε. Οργανωμένες ομάδες που παίζουν με πάθος. Ίσως λίγο περισσότερο επιθετικό ταλέντο οι Ρούκουνες. Οι Μπρούκλιν δεν ζητώ συγγνώμη. Πράγμα, ένα χάντικα που οι Μέτς το καλύπτουν πολύ συχνά με πολλές ομάδες με σωστή οργάνωση και δυναμικό παιχνίδι. Παναγιώτης Κοβάτσος θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη θα μειώσει 18-16, έχουν μείνει 15 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Τσακίρης με την μπάλα. Για να πάρει ο Τσακίρης τρίποντα από τη γωνία, δύσκολο σου. Τελειώνει ο χρόνος, θα προλάβει ο Γαλάνης. Προλαβαίνει αστοχή όμως, λήξη πρώτης περίοδου με τους Μέτς να προηγούνται με 18-16. Τζούρτος επαναφέρει στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Αναγνώστουμε τον Κακαντούση πάνω του που τον πιέζει. Κρατάει όμως την μπάλα. Γαλάνης.
προσπάθεια από κοντά όμως στόχισε με ταμπλό. Ζητάει φάουλ. Στοχίζει ο Πανής. Και τώρα υπάρχει ένα πλεονέκτημα με τον Νίνη. Δεν έχει παίχτη να τον μαρκάρει. Ο Κοβάτσος θα πέσει πάνω του. Για να δούμε αν οι Mets θα το διαβάσουν αυτό. Του Τούνης κατεβάζει. Στην άμυνα αγωνίζεται ως 4. Στην επίθεση όμως βλέπετε ότι συμμετέχει πολύ στο παιχνίδι και στην οργάνωση της ομάδας του, εκεί στην κορυφή όπως τώρα. Σε ένα ρόλο Draymond Green. Εδώ βλέπετε πόσο ωραία πασάρει στον Πανή που πετυχαίνει το καλάθι. Ο Νίνης όντως έχει κάνει δίμο με τον Κοβάτσο. Ο Κοβάτσος μπορεί να τον χτυπήσει στα πόδια. Αντίστοιχα ο Νίνης μπορεί να χτυπήσει στο post. Για να δούμε. Άστοχος ο Κάκος και ο Τούνης. Ήταν μέχρι μέσα, δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Κοβάτσος, ωραίο καλάθι, ταμπλό. Τούνης άλλη, μια οργάνωση επίθεσης, ειδικά τώρα που λείπει ο Τσακίρης, αυτό θα το δούμε ακόμα περισσότερο. Νης, αρχίζει το στόπ. Εκεί θα κάνει καλό αμυντικό recovery. Κωνσταντινίδης περνάει και πάλι στο παιχνίδι σε του Πανή. Ακόμα πιο ψηλό το σχήμα. Οι Μπρούκλιντες όμως σήμερα δεν έχουν το βάθος να ακολουθήσουν. Του δίνει στο γαλάνι που επιχειρεί μια καταδικασμένη πάσα. Ευκαιρία τώρα για transition του Τούνης. Διαβάζει όλα τη φάση Κουκούλης. Δεν τελείωσε όμως καλά τη φάση Κοβάτσος. Μια μακρινή πάσα. Γίνει η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Ο Τζούρτος είχε μείνει πίσω. Δεν είχε γυρίσει την άμυνα και τελικά του βγήκε σε καλό. Πέτυχε δύο εύκολους πόντους. Χάσει την μπάλα ο Τουτούνης. Προβλέπω ότι ο Χαριτόπουλος επιστρέψει γρήγορα στο παιχνίδι. 20-20. Καλή άμυνα στο Κοβάτσο. Ζητάει φάουλ. Κουνήθηκε ο παίχτης. Νέο λάθος όμως από τους Mets. Και ο Τσακίρης επιστρέψει εδώ. Φαίνεται μια δυσκολία την ασφαλή κατοχή της μπάλας. Κάκος για τρεις. Όχι. Δεν βλέπουμε καλό μπάσκετ στις τελευταίες κατοχές. Του Τούνης. Οργανώνει λίγη επίθεση. Διπλό σκριν ψηλά. Κακαντούση στο πώς τον Νίνη. Στον Κωνσταντινίδη, το συγγνώμη. Χαριτόπουλος αναμενόμενα επιστρέφει στον αγώνα. Κακαντούσης εκεί να βγάλει την μπάλα έξω, πήγε να πασάρει πολύ κοντά, έκανε το λάθος. Ισοδύναμες οι ομάδες μέχρι τώρα. Βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε κάτι το οποίο είναι και εμφανές, ότι σήμερα οι Μπρούκλιδες έχουν μεν την επιστροφή του Χαριτόπουλου, τουλάχιστον όσον αφορά τον όμιλο, αλλά ενώ ο Τζούρτος αποδεικνύει πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει από την περίμετρο, με ένα τρίποντο πετυχαίνει. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Μπρούκλιδες έχουν
την απουσία δύο πολύ βασικών guards, του Χατζάκη που σπάνια χάνει αγώνες και του Σαραντόπουλου που είναι σε στοχή. Οπότε όλο το βάρος τώρα στα guards θα πέσει στο Χαριτόπουλο που δίνει στο Τζούρτο και άλλο τρίποντο από το Τζούρτο. Θέλει διαφορά στους 6. Εδώ ο Δημήτρης Τζούρτος. Δεν φαίνεται να τον έχουν διαβάσει καλά οι Mets, γιατί του δίνουν, τον έχουν αφήσει μόνο του. Είναι πολύ επικίνδυνος. Ένα stretch 4. Χαριτόπουλος τώρα θα πάρει τον drive. Μπακάρης. Ο Βάτσος. Και αυτός, με λήψη των υπόλοιπων χειριστών, θα πάρει σίγουρα φάσεις με την μπάλα στα χέρια. Έξω να φάω από τον Τζούρτο. Ο Βάτσος δείχνει την ίδια κίνηση. Και ο Τσακίρης, όπως περιμέναμε, επιστρέφει στο παιχνίδι. Ποιος θα κάτσει, ο Τουτούνης, ο οποίος φάνηκε λίγο κουρασμένος. Καλή άμυνα πάνω στον Νίνη που θα χάσει την μπάλα. Είναι Χαριτόπουλος, ωραία πάσα στον Μπακάρη για τον Τζούρτο. Και αυτό, γιατί όχι, γιατί όχι και αυτό. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο από τον Δημήτρη Τζούρτο που παίρνει φωτιά. Φοβερός. Ωραία κυκλοφορία μπάλας, ωραίο μπάσκετ τώρα από τους Μπρούκλιδες. Και έχουμε τρία δεύτερα, όχι, ενώ έχουν σφίξει πολύ και στην άμυνα. Τσακίρης, κουτάρια στο χείλ, πάντα τον αναγνώστου. Να οι Μπρούκλιδες λοιπόν που με αυτό το ξέσπασμα ξεφεύγουν. Και πάλι ο Τζούρτος. Τη βρήκε την ευθεία όμως, ήταν λίγο κοντό το σουτ. Πήγε για το τέταρτο του τρίποντο. ...29-20 και time out. Επιστρέψαμε το time out. Από το 20-20, τρία τρίποντα του Δημήτρη Τζούρτου φέραν τη διαφορά στους 9. Πανής, στοχή ο Πανής. Αναγνώστου. Τζούρτος που με το κουκούλι τώρα πάνω του, εκεί μπορεί να τον πάει μέσα, τον κατεδαφίζει και ωραία πάσα, έξυπνα εδώ ο Τζούρτος, είδε ότι είχε κοντύτερο αντίπαλο απέναντί του, δεν ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστεί και πήγε προς τα μέσα, υπήρξε μια μικρή απόθυση, οριακή ήταν η φάση, σε κάθε περίπτωση έδωσε την ασίστ στον Μπακάρη που σκόραρε. Τσακίρης σε μια δύσκολη προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπουμε και βιαστικές επιθέσεις από τους Mets. Η μπάλα όμως τώρα καταλήγει στον Κωνσταντινίδη που πετυχαίνει άλλο ένα ζευγάρι πόντων. Αναγνώστου. Και το Χαριτόπουλο. Ο Χαριτόπουλος δεν τον έχουμε συνηθίσει να ποστάρει. Σπάει την μπάλα στον Μπακάρη. Στοχή αυτός την κορυφή. Βεβαίως ξέχασα πριν να αναφέρω ότι δεν λείπει μόνο ο Χατζάκης και ο Σαραντόπουλος, λείπει και ο Φρέρης, οπότε άλλη μια σημαντική απουσία στα γκάρτς. Ο Κωνσταντινίδης συνεχίζει να είναι ασταμάτητος. Νέο time out με το σκορ στο 24-31. Τέσσερις πόντες από τον Κωνσταντινίδη. Ξαναφέρουν τους Mets μέσα στο παιχνίδι. Χαριτόπουλος, αυτό είναι το σούτ του. Εκεί αστόχησε. Κλέψει όμως τώρα την μπάλα ο Κάκος. Χαριτόπουλος, να θυμίσουμε ότι
πέρσι σε μια δύσκολη σεζόν όσον αφορά την ομάδα του στις συμπληγάδες της ελίτ. Ο ίδιος διακρίθηκε, σκόραρε κατά ρυπάς, βρέθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Τζούρτος για τρεις και τη φορά θα στοχίσει. Και ο Κουτούνης έχει επιστρέψει. Ποιος τώρα είναι στη θέση 3, πολύ ψηλό τώρα το σχήμα εδώ, καθότι και ο Κουκούλης και ο Κακαντούζη βρίσκονται στον πάγκο. Τούνις ασουτάρει, καλό είναι, στοχίσει ο Τούνις. Μειώνουν και άλλο οι Μέτς. Να δούμε αν αυτό το ψηλό σχήμα τους βγει. Αυτό που πάει και πάλι στο πόσο Τζακίρι. Εκεί θα πάρει το φάουλ ποιος, ο Κάκος. Κάτι ζητάει ο Χαριτόπουλος από τους συμπαίκτες του. Αναφορά στον Τζούρ, το οποίο έχει το δουτούνι πάνω του, βλέπετε πλέον κολλημένο. Ο Βάτσος, ωραία προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια, ωραία τρίπλα γύρω από τη μέση, από τον Παναγιώτη Κοβάτσο. Στην πρώτη βολή και στη δεύτερη. Κούνης θα κατεβάσει. Κύρις σκέφτεται αλλά πασάρει. Εκεί έχει κλειστεί όμως ο Νίνης. Θα σουτάρει, θα στοχίσει. Τόπουλος φεύγει στο transition. Ωραία πάση στον Κοβάτσο. Θα βγει όμως προς τα έξω τώρα. Θα την ξαναπάρει. Το παίρνει το σουτ. Εστοχή. Να λοιπόν εδώ ο τρίτος πόλος βρίσκεται μετά τον Χαριτόπουλο και τον Τζούρτο. Κοβάτσος. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι. Και εδώ βλέπουμε ζώνη. Μια ζώνη 2-3 από τους Λούκλιδες, Χαριτόπουλος στο transition. Θα πάει τελικά σε ένα δίποντο. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι στη λήξη του ημιχρόνου που γράφει το 37-26. Έναρξη δεύτερου μέρους. Με μια αρκετά καλή δεύτερη περίοδο. Οι Μπρούκλιδες προηγούνται με 9 πόντους. Με του δόρατος, το Χαριτόπουλο και το Τζούρτο. Με 3 συνεχόμενα τρίποντα είναι αυτός που άνοιξε την ξαλίδα. Θα δούμε πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Αναγνώστου για τους Μπρούκλιδες, Χαριτόπουλος και Κάκος. Θεωρητικά στην περιφέρεια, όχι θεωρητικά, Χαριτόπουλος και Κάκος στην περιφέρεια, ο οποίος Χαριτόπουλος τώρα θα πετύχει και το τρίποντο. Αυξάνει κι άλλο τη διαφορά. Ο Κοβάτσος είναι μαζί με τον του Μπακάρη αυτή τη στιγμή στη front line, που όμως βλέπουμε εδώ ότι στην άμυνα παρατάσσονται με ζώνη 2-3, η οποία φαίνεται να έχει δυσκολέψει αρκετά τους Μέτς, που πάνε σε άλλη μια βιαστική επιλογή. Αναγνώστου θα κατεβάσει. Κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Τσακίρης. Έξυπνα, διαβάζει την πάσα. Σκοράρει. Ανεβαίνει ψηλά η πίεση.
Μπάλα στο πόστο του Μπακάρη. Ωραία γυναίκα του Μπακάρης. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι είναι αυτό του Ντουμπακάρη που ίσως θα έπρεπε αυτή την κίνηση να τη βάλει περισσότερο στο ρεπερτόριό του, γιατί έχει το ύψος και το μέγεθος να πάει κοντά στο καλάθι. Συνήθως περιορίζεται σε κάποια σουτ μέσα απόστασης. Αυτό ήταν πολύ ωραία κίνηση. Πανείς για τρεις ούτε τώρα. Οι Μέτς αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα επιθετικό πρόβλημα. Χαριτόπουλος το παίρνει και πάλι, είναι χαμηλό. Ζητάει και συγγνώμη γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος που λίγο βιάστηκε. Τούνης κάνει βήματα, δεν δόθηκαν όμως. Στοχή όμως ο Σακίρης στο τρίποντο. 7,5 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για τη λήξη της περίοδου. Πάρα πολύ ωραία πάση του Κοβάτσου. Και από εκεί ο Χαριτόπουλος θα την κάνει καλά. Δεν την κάνει καλά του Μπακάρης όμως. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στον Πανί. Ο Τούνης. Το Κουκούλι έχουμε να δούμε στο παρκέ. Ο Τούνης πάει την close out. Πάει να περάσει μια δύσκολη πάσα. Θα γίνει το λάθος. 42-28, διαφορά στους 14. Και να ο Κουκούλης, αυτό που λέγαμε, ξαναπερνάει Χαριτόπουλος σε άλλο ένα καλάθι με σουτ μέσα απόστασης. Την κίνηση σήμα κατά τεθέν, αυτό το pull-up jumper, το οποίο μπορεί να το κάνει και μετά από τρίπλα, πράγμα που σπάνια βλέπουμε και στα αεραστηνικά πρωταθλήματα, ακόμα στα επαγγελματικά είναι μια κίνηση όχι ιδιαίτερα εύκολη. Τσακίρης θα σκοράρει και θα κάνει το 44-30. Έχει παγιωθεί πλέον μια διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Οι Μπρούκλιδες έχουν τον έλεγχο. Χαριτόπουλος, του Μπακάρης, να το σου λέγαμε πριν, χάσει. Τούνης, Πανής, μπάλα που θα καταλήξει τον Τούνη. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Μετά από ένα ωραίο close out που χτύπησε, θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Οι Mets πρέπει να ξεκινήσουν από την άμυνα αν θέλουν να γυρίζουν τον αγώνα. Ίσως κάποια double teams στο Χαριτόπουλο, γιατί παραγωγικά δύσκολα θα πάνε πολύ ψηλά. Για τα στάνταρ τους είναι αρκετοί οι 44 πόντοι που έχουν δεχτεί στα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα. Και πάμε για time out. 5:53 απομένουν. Φορά με τον Κουκούλη από την baseline. Πανής, θα πάρει το σουτ. Όχι. Χωρίς αλλαγές, Μπρούκλιδες. Ωραίο καλάθι από το Χαριτόπουλο που πάει σε αυτό το μισό μπάσιμο που λέγαμε, κάνοντας μόλις ένα βήμα για να μπορέσει να αποφύγει τον αντίπαλό του. Η ζώνη είναι άλυτος γρίφος για τους Mets. Κούλι σουτάρει, ούτε τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή αυτή έχει βγει στους Μπρούκλιδες. Κάκος αστοχίσει και τώρα Τούνης. Πανής πάλι παίρνει το σουτ. Λίγο βιάζεται ο Πανής σήμερα, η αλήθεια είναι. Τόπουλος θα δεχτεί το stop στον Κωνσταντινίδη. Ενώ πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, ο Κωνσταντινίδης εκεί περίμενε. Ο Κωνσταντινίδης που
ίσως θα πρέπει να έχει αξιοποιηθεί λίγο παραπάνω επιθετικά, καθότι έδειξε να αποτελεί λύση. Αστόχωσε τώρα το Δημήτρη Χαριτόπουλο την μπάλα στον Πανή. Εκεί έπρεπε να σουτάρει, ίσως όμως του πέσει αυτοπεποίθηση από τα προηγούμενα σουτ και προσπάθησε να κάνει μια δύσκολη πάσα. Το λάθος έγινε. Πάλι οι Μπρούκλιντες στην επίθεση που ελέγχουν τον αγώνα απόλυτα, κυρίως μέσα από την άμυνά τους. Ωραία προσποίηση και ωραίο καλάθι από τον Κάκο. Ξεφορτώθηκε τον αντίπαλό του με την προσποίηση και ευστόχησε από κοντά. Αυξάνεται και άλλο διαφορά. Είναι μόνος του εκεί ο Τσακίρης, πρέπει να τιμωρήσει αυτό. Αυτή την επιλογή της άμυνας, είναι καλό σουτέρ. Τελικά το πήρε υπό πιο δύσκολες προϋποθέσεις, αλλά το έβαλε. 34-48. Ένα τρίποντο ανάσα για τους Mets. Η ζώνη χρειάζεται θάρρος για να σπάσει. Είτε με shoot, είτε με δυναμικά drives μετά από καλή κυκλοφορία. Αριτόπουλος. Και τώρα Τσακίρης. Πανής. Θα πάρει το τρίποντο. Αυτό ήταν καλό shoot. Την μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι και μετά την αναπήδηση κατέληξε εκτός καλαθιού. Τελειώνει τώρα εδώ η επίδεση. Αριτόπουλος περνάει και πάλι το προσωπικό του αντίπαλο. Κοβάτσος για δύο. Δεν είναι καλό το σουτ. Πανί στο rebound. Προσέχει ο Κωνσταντινίδης. Σηκωθεί ο Κωνσταντινίδης. Άστοχος που πούλησε επιθετικό. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Τελικά επιλέγει να δώσει τον Κωνσταντινίδη που θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Κακαντούσης περνάει στη θέση του Κουκούλη και ο Γαλάνης μετά από ώρα και αυτό στο παρκέ. Κωνσταντινίδης αστοχή στη βολή. Δεύτερη. Είναι άστοχος. Δεν έχουμε δει τον Τζούρτο ακόμα στην τρίτη περίοδο, ο οποίος όμως έκανε τη δουλειά. Γαλάνη, σουτάρει για τρεις. Στοχίσει. Τώρα να δούμε την επίδυση των Mets. Πολύ κακές αποστάσεις εκεί. Πήγανε όλοι στο ίδιο μέρος. Κακαντούσης. Ωραία προσπάθεια. Κάνει βήματα. Να δούμε τώρα. Μπάλα στο Γαλάνη. Περνάει. Στοχή. Κακαντούσης. Κι άλλη λάθος πάσα. Κατοχή όμως είναι και πάλι για την ομάδα του. Νίνη στο παρκέ, στη θέση του Κωνσταντινίδη. Κύρις, το παίρνει το τρίποντο. Όχι, όμως δεν είναι καλό το σουτ. 48-35, διαφορά στους 13, σταθερά. Η ψήφια, 2 λεπτά περίπου, απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Οι Μπρούκλιντες έχουν τον έλεγχο. Μπακάρης, και άλλη ωραία προσπάθεια από τον Μπακάρη. Παίρνει την μπάλα και πάλι χαμηλά. Βεβαιώνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα μπορούσε να είναι αρκετά αποδοτικός σε αυτά τα σημεία. Δέχεται την μπάλα και τελειώνει ωραία τη φάση. Κακαντούς για τρεις. Στοχή.
δεν έχουν βρει λύση απέναντι σε αυτή τη ζώνη των Brooklyn. Χαριτόπουλος, ωραίο καλάθι, χτυπάει στο transition. Η διαφορά αυξάνεται κι άλλο. Είναι άλλη ομάδα φυσικά, όπως βλέπετε, οι Μπρούκλινδες με την παρουσία του Χαριτόπουλου. Τώρα κύρισε από τη γωνία, θα πάρει το τρίποντο. Καλό μπλοκάουτ από τον Μπογάτσο. Θα γίνει λάθος, θα κόψει την μπάλα ο Τσακίρης. Κάπως πάρει το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Στοχεί ο Κάκος στην πρώτη βολή. Από τα νέα μέλη και αυτός της ομάδας, στοχεί και στη δεύτερη. Δίνει αρκετή ενέργεια όση ώρα βρίσκεται στο παρκέ. 54-35 και 35 δεύτερα για τη λήξη. Ω, εδώ ένα τρίποντο από τον Κουτούνη. Κάνει το 38-54. Η διαφορά όμως παραμένει αρκετά μεγάλη. Μία επίθεση τώρα έχει μείνει. Χαριτόπουλος. Ανεβαίνουν για διπλό πικ τους συμπαίκτες του. Περάσει τελικά, πασάρισε τον Μπακάρι, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Πανί. Γυρίζει, τρομερό buzzer beater στη λήξη του δεκαλέπτου, φανταστικό καλάθι, γράφει το 56-38. Η διαφορά είναι στους 18, ας δούμε αν έχει διορθωθεί και στον πίνακα το λάθος. Ωραία πάσα του Μπακάρι, φάουλ που κερδίζει, ποιος? Ο Κοβάτσος, τον Τουτούνη που του δίνει το χέρι. Καλό μπάσκετ σήμερα από τους Μπρούκλινδες στο δεύτερο ημίχρονο. Με δει και ωραίες συνεργασίες. Ο Βάτσος πετυχαίνει άλλη μία βολή. Πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος παίχτης που να έχει στερήσει. Οι καινούργιες εμφανίσεις τους έφεραν γούρι. Την πάω από τον Κάκο, θετικό που είπαμε ότι δίνει ενέργεια. Οι Μέτς έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Η ζώνη του έχει χαλάσει το μυαλό. Πανής αυτή τη φορά θα το πετύχει το σουτ. Βλέπουμε εδώ μια διάθεση για πίεση πιο ψηλά. Χωρίς ο Τζακίρη τώρα στην πεντάδα. Ο Βάτσος με τον Δουτούνη. Σάρι στο Χαριτόπουλο, γυρίζει αυτός. Είναι ένα καλό το σουτ. Πανής και πάλι. Φορά, όχι. Μπακάρης και πάλι στο post. Πάλι ωραία πάσα. Πολύ καλό μάτς από τον Τουμπακάρη σήμερα.
Θα δει το συμπέκτου που έκοψε. Χαριτόπουλος θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Από που από νωρίς έχει 5 στις 5. Και τώρα 6 στις 6. Του Μπακάρη σήμερα δίνει μια νέα διάσταση στο παιχνίδι του. Και είναι πολύ πολύ αποδοτικός. 7-7 από το Χαριτόπουλο που συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπάς. Ωραία πάσα τώρα, πάρα πολύ ωραία πάσα του Κουκούνη στον Πανί. Ωραία συνεργασία εδώ, ωραίο καλάθι. Η Μέτς φτάνει τους 42 πόντους. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη. Θα να λέμε, αν δεν δώσουν stops στην άμυνα, δεν μπορούν να έχουν τύχει στο παιχνίδι. Ο Κουκούλης τώρα πάνω στο Χαριτόπουλο. Πάλι στο πόστο του Μπακάρης. Πάει να πέρασει μια πάσα, τη διαβάζει αυτή τη φορά ο Κουκούλης. Περνάει. Εκεί ο Πανής έπρεπε να ήταν σε καλή θέση για να τελειώσει τη φάση. Διαφορά είναι στους 17, 59-42. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ, πάμε σε ένα πάρα πολύ μιλό σχήμα. Περάσουμε αναγνώστου στη θέση του Μπακάρη, ενώ είναι και ο Τζούρτος έξω. Να δούμε τώρα ποιοι θα είναι οι υψηλοί της ομάδας. Ο Κοβάτσος σίγουρα θα είναι στους δύο. Τον Κάκο βλέπουμε να κατεβαίνει χαμηλά. Αναγνώστου αστοχή. Και ο Κωνσταντινίδης τώρα στο παρκέ. Δύο ψηλοί εναντίον κανενός. Πρέπει τώρα να ταϊστούν οι ψηλοί των Μέτς. Για να δούμε αν αυτό όμως θα γίνει. Κωνσταντινίδης. Κάπως παίζει καλή άμυνα. Κωνσταντινίδης. Ο Βάτσος θα κάνει το φάουλ. Με αυτό το παρατηταμένο τράβηγμα. ...59-42. Βάλα στον Νίνη. Ωραία πασάρι στον Κωνσταντινίδη, αστοχή από κοντά. Καλή ήταν η πάσα εδώ του Νίνη. Κάκος. Πάει για τον αναγνώστου. Για τρεις. Αστοχή. Νίνης. Κωνσταντινίδης. Κούλης. Στοχή ο Κουκούλης. Έχει κολλήσει λίγο το σκορ. Αναγνώστου. Κάκος. Σκουτάρι. Ζητάει συγγνώμη για την επιλογή του. Παρ' όλα αυτά το σκορ παραμένει 59-42 και πάμε σε time out. Επέστρεψε ο Σακίρη στο παρκέ. Και ο Κακαντούσης και ο Κουκούλης τώρα συνθέτουν την περιφέρεια μαζί με τους δύο ψηλούς, τον Κωνσταντινίδη και τον Νίνη συνθέτουν την πεντάδα τους Μέτς. Με το ίδιο, όχι ζητώ συγγνώμη, δεν είναι με το ίδιο σχήμα οι Μπρούκλιδες. Ο Βάτσος έχει κάτι στον πάγκο του, Μπακάρης είναι πάλι μέσα. Θα πάρει την μπάλα, θα σκοράρει από την ωραία πάσα του αναγνώστου. Πολύ ωραία προσπάθεια. Νίνης θα πάρει την μπάλα. Κάνει το λάθος, Χαριτόπουλος φεύγει. Είναι και ο Κωνσταντινίδης. Χαριτόπουλος όμως θα βάλει ωραία το σώμα του μπροστά, θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Η διαφορά έχει ξεφύγει. Κούλης, καλό σουτ. Σίδερο. Μπακάρης και στην άμυνα.
Είναι πολύ καλός, μαζεύει το rebound. Κάκος. Αυτός τώρα είναι τυπικά ο δεύτερος, ας πούμε, ψηλός ομάδας. Ψήματα, Γαλάνης για τρεις. Μεγάλη καμπύλη, μπάλα καταλήθηκε για το Τσακίρι και τώρα Κακαντούσης. Κάνει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Η διαφορά είναι πλέον στους 21 πόντους. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Ο Κακαντούσης θα πετύχει την πρώτη βολή. Ξέρουμε αν ο Τζούροτος είχε κάποιο θέμα τραυματισμού ή συνέβη κάτι άλλο, όμως δεν τον έχουμε ξαναδεί στο παρκέ, στο δεύτερο ημίχρονο. Κάκος μέχρι μέσα. Είναι καλό τελείωμά του. Ριμπάουντ από τον Ίνι. Τσακίτς για τον Κακαντούση. Ωραία πάσα στον Ίνι. Και πολύ ωραίο καλάθι. Να η Μέτς. Αυτό είναι το παιχνίδι των Μέτς. Είναι μια ομάδα που γυρίζει καλά την μπάλα, που έχει σωστές αποφάσεις. Σήμερα δεν το είδαμε αυτό, η αλήθεια είναι. Σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού δεν είχαν τη γνώριμη συνοχή τους σε άμυνα και επίθεση. Καταπληκτικό καλάθι από το Χαριτόπουλο, που αυτή τη φορά θα φύγει από την αριστερή μεριά και με αριστερό λέει από τελειώσει τη φάση. Οι Μέτς λοιπόν δεν είχαν σήμερα τα στοιχεία που τους κάνουν ανταγωνιστικούς. Και έτσι μοιραία βρίσκονται αρκετά πίσω στο σκορ, καθότι σε αυτό το πιο άναρχο στυλ παιχνιδιού μια ομάδα όπως οι Μπρούκλιδες με ένα πρικισμένο σκόρερ στη σύνθεσή της έχει το πλεονέκτημα. Εδώ βλέπουμε άλλη μια φάση που χάθηκαν τα μαρκαρίσματα, όμως ο Κάκος αστόχησε. Πανής, ωραία προσπάθεια, καλάθι από τον Πανή εδώ, 48-65. Είναι τώρα φάουλ. Κουκούλης και του Τούνης και πάλι στο παρκέ στη θέση του Τσακίρη και του Νίνη. Πάνω στον Χαριτόπουλο. Προσωπική μου γνώμη ότι αυτό το μαρκάρισμα έπρεπε να είναι εξ αρχής έτσι. Για να κουκούλεις πάνω στον Δημήτρη Χαριτόπουλο και να έρχονται βοήθειες. Όμως όλα αυτά είναι εύκολα στην θεωρία, δύσκολα στην πράξη. Ο Χαριτόπουλος έχει σκοράρει 20-25, ακόμα και απέναντι στις ομάδες της Elite. Να, εδώ περνάει και το Κουκούλι. Σπάει την μπάλα. Ο Κάκος όμως θα στοχίσει. Ο Τούνης δεν είναι καλή η πάσα του. Βλέπουμε από τι είναι φτιαγμένοι οι Mets και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Σε ένα μάτς που
κατά πάσα πιθανότητα έχει κρυθεί. Ο Κακαντούσης βγάζει μια καλή άμυνα πάνω στον αναγνώστου και την πανηγυρίζει. Αυτά είναι που θέλουμε να βλέπουμε. Αυτή είναι η σωτηνοτροπία ομάδας. Για τρεις αστοχή ο Τουτούνης. Και εδώ ίσως ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάτι καλό. Θα δεχτεί και το στόπο από τον Κάκο. Κακαντούσης. Ωραία πάσα στον Μπακάρι. Φοβερό στόπο από τον Κωνσταντινίδη. Αλλά έξω με φάουλ του Χαριτόπουλου για να σταματήσει το transition. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει χρόνος για κάτι διαφορετικό, για κάποια ανατροπή. Οι Μπρούκλιδες θα πάρουν τη νίκη. Τους λόγους τους έχουμε εξηγήσει. Να τρύπονται εδώ από τον Πανί. Ίσως είναι λίγο αργά γι' αυτό. 65-53. Οι Μπρούκλιδες λοιπόν θα πάρουν τη νίκη. Θα βελτιώσουν το ρεκόρ τους σε 1-2. Οι Mets θα πέσουν στο 0-3. Παραμένουν χωρίς νίκη στο ούτως ή άλλως δύσκολο όμιλο αυτόν. Να δούμε τι θα κάνουν και οι δύο πρωτοπόρες ομάδες, ο Σφίκα και η Πιράνχας. Οι Μπρούκλιδες ανέβουν στην τρίτη θέση, στην τέταρτη θα παραμείνουν οι Mets. Σε έναν αγώνα ωραίο, πολύ ανταγωνιστικό στο πρώτο ημίχρονο. Από τη στιγμή όμως που είναι το ξέσπασμα του Τζούρτου και μετά, οι Μπρούκλιδες ήταν απόλυτη κυρίαρχη και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Δημήτρη Χαριτόπουλο καθάρισαν τον αγώνα. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση που δίνει αισιοδοξία στους Μπρούκλιδες και για το μέλλον αυτή του Μπακάρι. Ενώ από τους Mets που δεν κατάφεραν σήμερα να κάνουν το γνωστό του παιχνίδι, προσπάθησαν αρκετά, διακρίθηκε στο σκοράρισμα κύριος Κωνσταντινίδης, αλλά πέραν της μαχητικότητας δεν είδαμε κάτι άλλο. Ο Μπακάρης βάζει το κερασάκι στην τούρτα σε μια φοβερή εμφάνιση με αυτό το δίποντο, γράφει το 67-53. Επειδή πιθανόν μετράνε και διαφορές για την τελική κατάταξη, βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν κανονικά σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωραία πάση στο Κωνσταντινίδη, τελειώνει άλλη μια φάση, καλάθι και φάουλ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Κωνσταντινίδης πετυχαίνει και τη βολή. Τελειώνει για τις δύο ομάδες ο πρώτος γύρος με το πέρας τώρα του τρίτου τους αγώνα, αυτή την τρίτη αγωνιστική. Ο επόμενος αγώνας αφορά το δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης, όπου θα αρχίσουν οι ομάδες να συναντιούνται για δεύτερη φορά. Βάτσος θα κάνει ασού, θα το βάλει, θα μετρήσει, ναι θα μετρήσει στη λήξη του χρόνου. Τελικό σκορ 69-54. Δύο λόγια τη σημερινή νίκη. Ωραίο παιχνιδάκι, αν και ήμασταν λίγοι, νομίζω θέλαμε λίγο να διαχειριστούμε τις ανάσεις. Πήραμε κάτι σουτάκια, βρήκαμε ρυθμό. Σε κάποια φάση έπαιζε Χαριτόπουλος Μέτς, ήταν το παιχνίδι. Ναι. Τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν Χαριτόπουλος Μέτς το παιχνίδι, δεν ήταν Μπρούκλιδες Μέτς. Αλλά δεν πειράζει, τον αγαπάμε το σπέρτι μας. Τότε πήραν τη διαφορά όμως οι Μπρούκλιδες. Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό.
Σημασία έχει να παίζουμε, να το πάρεις. Είμαστε όλοι μαζί, όχι μόνο ένας. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αγάπα το φιλό σου με τα λατώματα. Τα παιδιά ήταν δυνατή ομάδα, πιέζανε. Okay. Είναι πολύ αθλητική. Δεν ξέρω αν θα είναι στον ομιλό μας. Στην ουσία το ματσάκι νομίζω ήταν ψηλό αδιάφορο, αλλά είπαμε να το δούμε σαν προπόνηση, να βρίσκουμε λίγο μεταξύ μας. Εντάξει, είχαμε κάποια καλά διαστήματα που γύρισε στην πίτσα. Όταν κουραστήκαμε, λίγο θολώναμε. Εντάξει, δοκιμάσαμε και μια ζωνούλα σε κάποια φάση. Όλα καλά, είμαστε έτοιμοι νομίζω φέτος να ξαναβγούμε τελευταίοι ή προτελευταίοι και στην παρακάτω κατηγορία, δεν έχει πρόβλημα. Και όλα καλά. Τέλεια, ευχαριστώ. Δεν καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους Μπρούκλιδες. Πιστεύω ότι θα αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και στο επόμενο μας θα είμαστε έτοιμοι και στη συμπορία της σεζόν για να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα παραπάνω από σήμερα. Ευχαριστώ. Τέλεια, ευχαριστώ.